είναι μαζί της όλοι οι λαοί. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διάφορες γνωστές καλοπληρωμένες αντεπαναστατικές ομάδες στην Κούβα συνεχίζουν την προβοκάτσια και την επιχείρηση επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις στο νησί της Επανάστασης. Επιδιώκουν να παρουσιάσουν την Κούβα σαν μια χώρα που καταραίει και ότι επικρατεί χάος για να προκαλέσουν κοινωνική έκρηξη και να δικαιολογήσουν μια εξωτερική επέμβαση. Νέες, δίθεν αυθόρμητες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις και ενέργειες σε βάρος της Κούβας και του λαού της που ετοιμάζονται από τις 12 έως τις 15 Νοέμβρη στην Κούβα και σε διάφορες χώρες. Στην ίδια την Κούβα, μέσω των λεγόμενων μέσω κοινωνικής δικτύωσης, προπαγανδίζεται μια διαδήλωση στην Αβάνα και σε άλλες 6 πόλεις στις 15 Νοέμβρη. Η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αποδεδειγμένη. Σκοπός τους είναι να διαμορφώσουν εικόνα αποσταθεροποίησης στο νησί σε μια περίοδο που η Κούβα έχει εξασφαλίσει επιτυχίες και στην εμβολιαστική και φαρμακευτική κάλυψη του πληθυσμού για την προστασία από τον κορονοϊό. Η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία. Εκεί την ημέρα ανοίγουν τα σχολεία στη Κούβα με το σύνολο των μαθητών εμβολιασμένο, με εμβόλια μάλιστα κουβανικής παραγωγής. Αλλά επίσης το νησί θα ανοίξει ξανά επισήμως στο διεθνή τουρισμό με τα τελευταία χρόνια να αποτελεί βασική πηγή εσόδων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργεί ο οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ενισχύθηκε παραπέρα από τους νόμους που ψήφισε η κυβέρνηση Τραμπ και εφαρμόζει και συνεχίζει η κυβέρνηση Biden. Η ζημιά που έχει προκληθεί στη χώρα ξεπερνάει τα 145 δις δολάρια και μόνο τον χρόνο που τρέχει φτάνει τα 6 δις. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και μια σειρά αντιδραστικές λατινοαμερικάνικες κυρίως κυβερνήσεις με τη βοήθεια αντιπαναστατικών οργανώσεων που έχουν την έδρα τους στο Μαϊάμι και κουβανών γνωστών μισθοφόρων που ζουν στην ίδια την Κούβα συνεχίζουν τις προβοκατόρικες ενέργειες ενάντια στο κουβανικό λαό σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν τη σοσιαλιστική κοινωνία που έχει εγκαθιδρύσει εδώ και πάνω από 60 χρόνια με τη θέλησή του και την έχει υπερασπιστεί με σθένος και αποφασιστικότητα όλα αυτά τα χρόνια. Με το πρόσχημα της εξασφάλισης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι υπεριαλιστές μόνο αφελείς μπορούν να πείσουν για τις προθέσεις τους. Καταπατούν αισχρά και κοινικά το λεγόμενο διεθνές δίκαιο, το οποίο επικαλούνται πάντα όταν θέλουν να επέμβουν σε κάποια χώρα. Στην περίπτωση μάλιστα της Κούβας γράφουν επιδεκτικά στα παλιά τους τα παπούτσια δεκάδες σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για άρση του εμπάρκο. Τελευταία ψηφοφορία έγινε τον Ιούνιο του 2021. 184 χώρες ψήφισαν υπέρ της άρσης του εμπάρκου, 2 κατά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και 3 αποχές, η Κολομβία, η Ουκρανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από τις 22 Σεπτεμβρίου που γνωστοποιήθηκαν τα σχέδιά τους για αντεπαναστατικές εκδηλώσεις
στην Κούβα μέχρι σήμερα έχουν γίνει 26 ανακοινώσεις από επίσημους και μέλη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης έγινε γνωστό ότι περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια διοχετεύτηκαν μόνο το Σεπτέμβριο σε 12 αντικουβανικές οργανώσεις στη Φλόριδα, την Ουάσιγκτον και τη Μαδρίτη. Για άλλη μια φορά οι προσπάθειές τους θα αποτύχουν. Τα σχέδιά τους για ανατροπή της Επανάστασης δεν θα πετύχουν το στόχο τους. Ο κουβανικός λαός έχει και πείρα και ξέρει να υπερασπίζεται τις κατακτήσεις του. Το περασμένο καλοκαίρι διέπραξαν ψεύτικες και παραποιητικές ειδήσεις, παραποιημένες εικόνες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παρουσίαζαν τις μαζικές διαδηλώσεις στήριξης της Επανάστασης με τις σημαίες της Κούβας και του κινήματος της 26ης Ιούνιου ως αντικειμενητικές, και έφτασαν στο σημείο να δημοσιεύσουν εικόνες από παλιές συγκεντρώσεις στην Αίγυπτο, την Αργεντινή, την Ισπανία ως διαμαρτυρίες απεκλεισμένων πολιτών στην Κούβα. Δεν τα κατάφεραν. Παρά τον τεράστιο καλοπληρωμένο προπαγανδιστικό μηχανισμό τους σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος ο κουβανικός λαός, στηριγμένος στο τεράστιο κύμα διεθνούς αλληλεγγύης από σωματεία, οργανώσεις και μια σειρά φορείς σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, έβαλε φρένο στα σχέδιά τους. Όσες κορώνες και αν βγάζουν οι υπηρεαλιστές και τα τσιράκια τους για ανθρώπινα δικαιώματα, όσα αντικουβανικά ψηφίσματα και αν υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι τέχνη και αν επιστρατεύσουν στην προβοκάτσιά τους, ματαιοπονούν. Τερματίστε τις υπηρεαλιστικές προκλήσεις. Κάτω τα χέρια από την Κούβα. Στο πλάι του κουβανικού λαού βρίσκονται όλοι οι λαοί που έχουν ζήσει στο πετσί τους και ξέρουν τι εννοούν οι υπεριαλιστές όταν μιλάνε για δημοκρατία. Ο ελληνικός λαός έχει εκφράσει επανειλημμένα με κάθε τρόπο τη στήριξή του στο λαό της Κούβας μέσα από τις οργανώσεις του, παρά τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, του δέσμια των υποχρεώσεων της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνυπέγραψε τον Ιούλιο την κατάρτιση, κοινή δήλωση των 21 υπουργών εξωτερικών κατά της Κούβας. Οι δεσμοί μεταξύ του κουβανικού και του ελληνικού λαού είναι δεσμοί βολιασμένοι με τα ιδανικά της διεθνιστικής αλληλεγγύης και της πάλης ενάντια στον υπεριαλισμό. Θα σταθεί και πάλι πλάι του, απαιτώντας να σταματήσουν αμέσως όλες οι αντιεπαναστατικές ενέργειες κατά της Κούβας. Η μικρή Κούβα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες διδάσκει ανθρωπισμό και ανιδιοτελή αλληλεγγύη και είναι παράδειγμα για τους εργαζόμενους, τους λαούς όλου του κόσμου. Αυτά τα καταφέρνει χάρης στην σοσιαλιστική επανάσταση, γιατί η μοχλή της οικονομίας είναι στα χέρια του λαού. Σήμερα η στήριξη στις αρχές και στις αξίες της κουβανικής επανάστασης είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Τώρα είναι η στιγμή να υψώσουμε τη φωνή υπεράσπισης και αλληλεγγύης προς τον κουβανικό λαό και την κυβέρνησή του, καταδικάζοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις αντεπαναστατικές δράσεις των υπεριαλιστικών κρατών απέναντι στο νησί της Επανάστασης. Κάθε έπρακτη έκφραση αλληλεγγύης προς την κουβανική επανάσταση και το λαό της Κούβας είναι καθήκον και χρέος μας που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Οι λαοί έχουν πείρα και μνήμη. Γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός. Είναι ο υπεριαλισμός
και δυνάμεις του που σκοπούν τον πόλεμο και την καταστροφή, τη φτώχεια και την εξαθλίωση, την προσφυγιά και τη μετανάστευση. Διεκδικούμε τον τερματισμό του απάνθρωπου αμερικάνικου αποκλεισμού που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με ανυπολόγιστες συνέπειες, κοστίζοντας πάνω από 145 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάρος του κουβανικού λαού. Την επιστροφή του εδάφους της βάσης του Γκουαντάναμο που παράνομα κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την άρση κάθε είδους κυρώσεων και προκλητικών δράσεων να σταματήσουν κάθε είδους επεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της Κούβας. Ζήτω η κουβανική επανάσταση. Ζήτω ο ηρωικός λαός της Κούβας. Θα προβούμε σε συμβολικό κάψιμο της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι το σύμβολο εκατοντάδων επεμβάσεων, πολέμων, πραξικοπημάτων ενάντια σε δεκάδες λαούς σε όλο τον κόσμο. Η αλληλεγγύη μας με το λαό της Κούβας εκφράζεται με το σύνθημα «Ένας είναι ο εχθρός, ο υπεριαλισμός». Τρομοκράτες δεν είναι οι λαοί, είναι το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί.